Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο της Σύρου και σε αυτό το χώρο που είναι υπέροχος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρουσών, που βλέπω όλο αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ δραστήριος χώρος και γεμάτος κόσμο. Δεν θα σας κουράσω. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά, εφόσον όλοι έχετε έρθει από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας για να χορέψουμε τα παραδοσιακά και τους παραδοσιακούς χορούς μας. Θα παρακαλέσω πολύ τον κύριο Νίκο Κοντιζά να έρθει να προλογίσει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χρουσών. Καλησπέρα σας. Ένα σύντομο καλωσόρισμα και από το σύλλογό μας, πριν αρχίσουν οι χοροί και πριν καλέσουμε τον κύριο Πρασάκη, ο οποίος είναι ο διοργανωτής αυτών των όμορφων εκδηλώσεων. Είναι η τρίτη που γίνεται και η τελευταία εκδήλωση και για το καλοκαίρι μας αυτή εδώ. Έχουν γίνει άλλες δύο εκδηλώσεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, με παραδοσιακούς χορούς, εξαιρετικές και οι δύο. Αυτή είναι η τελευταία εκδήλωση και στο σύλλογό μας. Τρέξαμε αρκετές εκδηλώσεις εδώ σε αυτό τον όμορφο χώρο, που έχει γίνει με πάρα πολύ μεράκι, πολύ κούραση. Φανταστείτε ένα σύλλογος να έχει μετατρέψει ένα βουνό, μία πλαγιά, σε αυτό το χώρο που βλέπετε. Και κάθε χρόνο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τον κάνουμε όλο και πιο όμορφο, όλο και πιο φιλόξενο και πρακτικό για όλους εσάς και να τον απολαμβάνετε. Και πάλι ένα καλωσόρισμα, να περάσετε μία όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Να περάσετε όμορφα όσο μπορείτε. Καλή σας διασκέδαση. Ο κύριος Πρασάκης δεν θα βγει? Όχι. Ένα χειροκρότημα όμως τουλάχιστον για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος οργάνωσε όλο αυτό, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους φορείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρώτο μας χορευτικό έρχεται από την Κέρκυρα. Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Κέρκυρας ιδρύθηκε το έτος 2019. Με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της πλούσιας λαϊκής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και κυρίως τη διατήρηση της μουσικής επτανησιακής παράδοσης και τη συμβολή στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του πνευματικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού επιπέδου της Κέρκυρας. Το χορευτικό τμήμα αποδίδει χορευτικά ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών ελληνικών χωρών που καλύπτουν κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ο Σύλλογος έχει λάβει μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις και φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία. Εντός και εκτός του νησιού της Κέρκυρας και φέτος συνδιοργάνωσε υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων την εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα χορού στις 30 Απριλίου του 2022 με τίτλο «Να τη χορεύει στη ζωή γιατί δύσκολα περπατιέται». Επίσης, δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, έχει παρουσιάσει χορούς και τραγούδια της πατρίδας μας στο Δημοτικό Γυροκομείο στο Πέραμα και το ιδιωτικό γυροκομείο στα Γουβιά για την ψυχαγωγία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Ο Σύλλογος λοιπόν της Κέρκυρας λειτουργεί δύο πλήρη τμήματα έμπειρων χορευτών. Ένα τμήμα αρχαρίων και το παιδικό τμήμα για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κύριος Προβατάς Ανδρέας, και χοροδιδάσκαλοι ο κύριος Βλάχος Ιωάννης και ο κύριος Βλάχος Γεράσιμος. Το πρώτο μας χορευτικό λοιπόν, ας ξεκινήσει. Thank you.
Thank you.
σαν το Γιαννάκι τον ακριβό ιό. Κάτω στον Άι Γιώργη στο κρύο το νερό σκοτώσαν τον Γιαννάκι τον ακριβό ιό. Σαν Ρωμιοί το κλέγανε, τα δυο του τα αδερφάκια τον εγκυρεύανε. Τούχοι τον εσκοτώσαν, Ρωμιοί το κλέγανε, τα δυο του τα αδερφάκια τον εγκυρεύανε. Σπίτι μας, που κλαίει η αδερφή μας και η κυρίφη μας. Σήκω μωρέ Γιαννάκη να πάμε σπίτι μας, που κλαίει η αδερφή μας και η κυρίφη μας. Από τη σκαλά του, μικρή μεγάλη κλαίγα την ομορφάδα του. Όμως το κατεβάζουν από τη σκαλά του, μικρή μεγάλη κλαίγα την ομορφάδα του. Παιδικά μου πενεμένη, έλα στο νησί που σε τόσο ψάχνει.
κερκίδα μου γρήση. Είσαι εσύ το μορφότερο νησί. Κερκίδα μου, κερκίδα μου γρήση. Είσαι εσύ το μορφότερο νησί.
Μπράβο. Μπράβο, Βλάχο. Ο επόμενος όμιλος που θα χορέψει είναι ο χορευτικός όμιλος Άνω Λεχωνίων, ο οποίος ιδρύθηκε το 1984 μέσα από την ανάγκη των ντόπιων του χωριού για αναβίωση των εθίμων της περιοχής, τη διάσωση και τη διάδοση της παράδοσης του πιλίου, αλλά και πανελλήνια γενικότερα. Από τον πρώτο χρόνο της δημιουργίας του, ήταν παρόν σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, συμμετέχοντας ενεργά και πραγματοποιώντας τους στόχους και τους σκοπούς της ίδρυσής του. Έχει διοργανώσει σεμινάρια παραδοσιακού χορού, ημερίδες με θέμα παραδοσιακή φορεσιά της Θεσσαλίας και για το παραδοσιακό κόσμημα. Κάθε χρόνο οργανώνει με επιτυχία συναντήσεις με καταξιωμένες ομάδες παραδοσιακού χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει χορευτικά τμήματα, παιδικά και ενηλίκων, με συμμετοχή σε φεστιβάλ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Από το 1996 τελεί υπό την αιγίδα του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου. Thank you.
ισόκανη, αμάν, αμάν, ισόκανη, αμάν, αμάν, ισόκανη, μέσα η καρδιά μου σε πονή. Ελένη και Μαριό, γιόλια βρότου και πάω να δω. Στο πλήμα πας να αρχόμουνα, στο πλήμα πας να αρχόμουνα, στο πλήμα πας να αρχόμουνα, δε θα παραπονιόμουνα. Στο πλήμα πας να έρθω κι εγώ, στο πλήμα πας να έρθω κι εγώ, να πλένεις να πλώνω εγώ, να πλένεις να πλώνω εγώ, στο πλήμα πας να έρθω κι εγώ.
το φύρο δροσερό, τα νιάτα μου τα μικρά. Συνεχίζουμε με το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών Σύρου. Ο σύλλογός μας εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και αποτελεί την ιστορική συνέχεια του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου Κρητών, που δημιουργήθηκε εντάφθα το 1860 από πρόσφυγες Κρήτες που ήρθαν στη Σύρο, συνέπεια της Οθωμανικής τυραννίας. Όλοι εμείς έχουμε οργανωθεί σε ένα τοπικό σύλλογο, όπως είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Σύρου, και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα ιδανικά μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας και να διασώσουμε μέσω του χρόνου κάθε τι από την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και κουλτούρα μας, μεταδίδοντάς το στα παιδιά μας αλλά και στο φιλόξενο κόσμο της Σύρου. Καταφέραμε να διατηρήσουμε μέχρι σήμερα πολλές συνήθειες, τη γλώσσα μας, τους χορούς μας, τα πατροπαράδοτα γλέντια μας, που μέσα τους κρύβουν την ενότητα και το αδέλφωμα. Δεν ξεχνάμε τα λόγια του μεγάλου συμπατριώτη μας, Νίκου Καζαντζάκη, που λένε «Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους σου. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή σου και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο νιό τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει». Έτσι, από τότε μέχρι σήμερα, ο σύλλογός μας έχει κατορθώσει να κάνει γνωστό το όνομα και την κουλτούρα της Κρήτης στη Σύρο, σε αυτήν τη φιλόξενη γωνιά του Αιγαίου. Thank you.
χιστάνω για να μου ρε κάπου στα πάντα. Δεν λέω, όπα όπα κάπου στα πάντα. Δεν όπως χελαϊνού, αμαρκώς χελαϊνού. Να τα γρήγο πως χελαϊνού, μήκα τα σιγά, δεν όπα όπα γλυκά τα σιγαρένια.
χαρά με τα πεντολόγα. Στο μάνατο τα παιδιά και μου μάρανες και εμένα τη δική μου την καρδιά. Μάρκα θέλω να αρματώσω με 42 κουτιά, με 40 παλικάρια να σε κλέψω μια βραδιά. Το γυαλό να πάμε μέσα στην αστροφεγιά. Να σε πάρω να σε πάω στο ψηλότερο βουνό, να σου φτύσω και να πύργω μαρμαρό πελεκητό και βελούδα να σου στρώνω να ξαπλώνω με δαγκό. Για να σε βρω μοναχή, η μαμά σου να κοιμάται και στην πόρτα το κλειδί. Πρόσωπου στανάκι.
Οι γιατημένοι σου πόδια και βόλτα στο σοκάκι. Πασιγάνο στραπαρία μου, τα ζάρια σου με τάστα. Όπα του γελεκιού μου, τα κομπιά εις τα χέρια σου βαστάστα. Σιγάνο στραφαρίδα μου το ζάρο σου σερβίνε. Όπα και το ροζόνα για το σου με λίτσε ζαχαρίνε. Και το παντοφυλάκι σου και εκείνο έχει γνώση. Ο παπουτόρπατη σιγά σιγά ή την κάλτσα μη λερώσει. Θα παρουσιάσει τους χορούς του είναι ο Όμιλος Παραδοσιακών Αναζητήσεων, ΟΠΑ. Δημιουργήθηκε με σεβασμό και πάθος για την παράδοση, με σκοπό την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και την ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη παρέα από ανθρώπους που τους ενώνει η αγάπη τους για την παράδοση και η δυναμική συμμετοχή τους σε δράσεις σχετικά με αυτήν. Εκτός από τα μαθήματα παραδοσιακών χορών, τα οποία επικεντρώνονται στην ολόπλευρη προσέγγιση κάθε διδασκόμενης περιοχής, υλοποιούνται εντός και εκτός του χώρου του και άλλες εβδομαδιαίες δράσεις ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, συμμετέχει με τα μέλη του σε δραστηριότητες με στόχο την κοινωνική συνεισφορά και αλληλεγγύη. Στα παιδικά μας τμήματα δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος για τους μικρούς μας φίλους, με πολλές ξεχωριστές δράσεις και παιχνίδια. Επισκέψει μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και διάφορες εκδρομές. Ο χοροδιδάσκαλος του Ομίλου, Κώστας Πιπίνης, έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του παραδοσιακού χορού με ενήλικες και παιδιά. Στον ΟΠΑ λειτουργούν επίσης τμήματα εκμάθησης παραδοσιακού τραγουδιού, αλλά και παραδοσιακών οργάνων για μικρούς και μεγάλους, με δάσκαλους, τους πλέον αναγνωρισμένους στο είδος τους, όπως τη Σταυρούλα Δαλιάνη, τον Μανούσο Κλαπάκη, τον Θεόδωρο Τασούλα, τον Γιώργο Αλεβίζο και πολλούς άλλους. Ακούς και λάθια για να βρω.
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Ως
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Καλαμάτα του νομού Μεσσηνίας. Ο Σύλλογος αποβλέπει την περισυλλογή, διατήρηση και τη μετάδοση της παράδοσης της πολιτιστικής και γλωσσικής ιδιομορφίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μέσα από δράσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις και συναυλίες, καθώς επίσης στην επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη αλλά και σε καταγόμενους από τη Μικρά Ασία κατοίκους άλλων περιοχών εντός και εκτός Ελλάδος. Στην επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους, φορείς, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Στο χώρο του συλλόγου, λοιπόν, λειτουργούν τμήματα χορού, εκμάθησης μουσικών παραδοσιακών οργάνων και χοροδίας. Έχουμε τμήμα χορού για παιδιά, για την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών. Διατηρούμε επίσης το τμήμα μικρών μουσικών, όπου μικρά παιδιά απαρτίζουν μία ορχήστρα και δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά μικρής ηλικίας να γνωρίσουν αλλά και να μάθουν να παίζουν ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Η πρόεδρος του συλλόγου είναι η κυρία Αργυρούλα Μητράκου. Και ο χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Μεταξάς Ανδρέας. Thank you.
μαύρα, είναι ολοφωτιά και τα βλά.
Και στα τα τάβλα μωρά
βασίλισσα των κοριτσιών. Είναι η μαυροφόρα, βασίλισσα των κοριτσιών. Είναι η μαυροφόρα, έχθε για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχθε για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο Γάλατα θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γιατί που λέει, κοπέλα θα αγαπήσω. Και μέσα στο γιατί που λέει, κοπέλα θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Γιατί που λέει και τα ραπιά, τα παύλα και νυχώρη, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχθε για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχθε για Παναγιά, τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Ευχαριστήσω όλους εσάς που μας προξενήσατε
και να αφιερώσουμε αυτή τη βραδιά στους μικρασιάτες προγόνους μας που φέτος είναι 100 χρόνια από αυτή την καταστροφή που έγινε, τη γενοκτονία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάντα να ανταμώνουμε. Σειρά μας ευχαριστούμε με τον κύριο Πρασάκη για την πρόσκληση που μας δέχτηκε. Και λίγα τοπικά προϊόντα από την περιοχή των Λεχωνίων που είναι στο Πήλιο, με διάφορα ελιές, λάδι κλπ. Για το χειμώνα, ναι, για να έχετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έλα. Τελικά το φέραμε τον κύριο Πρασάκη με επισκηνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη την οργάνωση, όλα τα παιδιά και κυρίως τον κύριο Πρασάκη, τον Χρήστο, τον φίλο. Μα δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε. Του χρόνου, να είστε καλά. Πιο μπροστά. Κάποια αναμνηστικά, κάποιες εκδόσεις δικές μας από τον ΟΠΑ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τη σειρά μας για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ανοιχτή πρόσκληση για την Καλαμάτα. Και εκεί είμαστε πανέμορφα. Λίγα τοπικά προϊόντα από την πατρίδα μας. Να θυμόμαστε και αυτή την όμορφη βραδιά. Να είστε καλά, πάντα να διοργανώνετε τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Το ευχαριστεί για την πρόσκληση. Είναι πολύ καλό να οργανώνονται τέτοιες δράσεις που ενώνουν ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς. Ένα μεταφόρο, κάποια τοπικά προϊόντα και πάντα τέτοια, πάντα τέτοιες δράσεις. Ευχαριστούμε. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους. Πάντα να ανταγωνόμαστε έτσι. Όλοι οι τοπικοί πολιτισμοί που έχουμε πάρα πολύ δυνατά ακούσματα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Πόντο, μέχρι τον Εύρο, όπου είμαστε και εμείς από εδώ πέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ιδιαίτερα τους δασκάλους και τους προέδρους που ήρθανε. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, αλλά σας υπόσχομαι ότι από αύριο ξεκινάμε, θα κλείσετε τις ωραιότερες διακοπές σας για αυτό το καλοκαίρι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ.